Το φιλί της ζωής στις καλλιέργειες Μεσαράς αναμένεται να δώσει και το 2021 το φράγμα φανερωμένης, με τις ποσότητες νερού μέχρι στιγμής να κρίνονται ιδιαίτερα ικανοποιητικές από τη Δημοτική Αρχή και τον αγροτικό κόσμο. Που έχουμε περβεί τα 9 εκατομμύρια κυβικά νερό, που θεωρώ ότι είναι μια καλή πορεία. Μια καλή πορεία για τον εμπλουτισμό του φράγματος για φέτος. Μαγάρι να προχωρήσει έτσι. Αν προχωρήσει έτσι, πιστεύω ότι το φράγμα, όπως και πέρσι, θα φτάσει σε σημεία ικανοποιητικά για να μπορούσαμε τουλάχιστον την καινούργια αρδευτική περίοδος να ανοίξουμε και πάλι το φράγμα και να μπορέσει να επιτελέσει το έργο που πρέπει να επιτελεί. Το καλοκαίρι θα έχει, δεν υπάρχει περίπτωση καμία. Θα έχει νερό, εξάλλου πάει πολύ καλά η χρονιά. Ναι. Δεν έχουμε μεγάλη κατανάλωση λόγω του ότι έχει καλές βροχές. Ναι. Και ευελπιστώ ότι έχουμε χρόνο μπροστά μας, χειμωνιάτικο χρόνο, μπόλικο. Που σημαίνει ότι θα γεμίσει το φράγμα σίγουρα, δεν γίνεται θέμα. Από τις πρόσφατες βροχοπτώσεις των τελευταίων 2 μήνων, εισήλθαν 1 εκατομμύριο κυβικά στο φράγμα φανερωμένης, με τις συνολικές ποσότητες να ξεπερνούν κατά πολύ τα 9 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού σε ένα φράγμα συνολικής χωρητικότητας 18 εκατομμυρίων κυβικών. Η χρονιά είναι καλή. Προς το παρόν πάει καλά. Εγώ πιστεύω ότι από το φράγμα δεν θα έχουμε και φέτος πρόβλημα. Το μεγαλύτερο έργο που έχει γίνει ποτέ στη Μεσαρά είναι. Και αν γίνει και η εκτροπή του πλατή, θα είναι το μεγαλύτερο έργο στην Κρήτη. Πέρσι το φράγμα έφτασε 16 με 17 εκατομμύρια κυβικά νερό. Να. Και αυτά μέχρι τα 7 εκατομμύρια, δηλαδή τάξη γύρω στα 9 εκατομμύρια κυβικά νερό, διαθέσαμε τους καλοκαιρινούς μήνες. Ο χειμώνας τώρα άρχισε. Γιατί το φράγμα, σας είπα, αρχινάει ο εμπλουτισμός του να γίνεται πάρα πολύ μεγάλος, μετά που θα αρχίσουν τα χιόνια, και βασικά τα νερά που μας δίνουν τα βουνά από τον Ψιλορίτη, τουλάχιστον τα ρέματα τα οποία, όταν αρχίσουν οι χιονιές, τότε αρχινάει η μεγάλη ποσότητα του νερού που μπαίνει στο φράγμα. Εν τω μεταξύ, 150 υδρόμετρα έχουν αφαιρεθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα σε κακοπληρωτές αγρότες, με τον πρόεδρο του ΤΟΕΒ Αμαζόνης, Γιώργο Βασιλάκη, να περιγράφει την κατάσταση που επικρατεί σε σχέση με τα χρέη αγροτών για το αρδευτικό νερό. Για τι αριθμό μιλάμε κακοπληρωτών εδώ στη Μεσαρά? Έχουμε γύρω στα 200 άτομα. Έχουμε αφαιρέσει περίπου 150 υδρόμετρα το τελευταίο διήμηνο. Έχουμε στείλει περίπου 130 άτομα στο Δημόσιο Τμήμα για ίσπραξη και προχωρούμε. Αλλά δεν είμαστε τώρα, είμαστε λίγο πιο ελαστικοί για την περίπτωση του κορονοϊού. Έπονται πάντως κι άλλοι, δηλαδή, στη λίστα. Ναι, οπωσδήποτε. Δηλαδή, πόσα άτομα ακόμα είναι στη λίστα για αφαίρεση υδρομέτρων? Είναι περίπου άλλα 100 άτομα. Την ίδια ώρα ο Δήμαρχος Φεστού διαθέτει πληροφορίες ότι θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις σε σχέση με τη δημοπράτηση του έργου για τον εμπλουτισμό του φράγματος από τον Πλατή ποταμό. Η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι είναι στις άμεσες προτεραιότητες της κυβέρνησης σήμερα να γίνει ο εμπλουτισμός του φράγματος διαμέσου του Πλατή και ευελπιστούμε ότι πάρα πολύ σύντομα, εγώ πιστεύω τουλάχιστον από την πληροφόρηση που είχαμε, ότι αν δεν υπήρχε το θέμα της πανδημίας, το lockdown και όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα, ότι ο Πρωθυπουργός ήταν έτοιμος να κατέβει στην Κρήτη προκειμένου να ανακοινώσει την έναρξη της δημοπράτησης.